Όπως είπε ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας με αφορμή τη Γενική Συνέλευση, η τράπεζα δείχνει εντυπωσιακές αντοχές παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση και αυτό οφείλεται στη συνετή διαχείριση όλων των διοικήσεων από την ίδρυση μέχρι σήμερα. Κατά τη χρονιά που πέρασε, τόνισε ο κ. Μπούκης, και η οποία θεωρήθηκε ως η δυσκολότερη για την ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα, η τράπεζα αύξησε το ενεργητικό της, αύξησε τις καταθέσεις της και το σημαντικότερο, αύξησε και τις χορηγήσεις. Άλλη μία επιτυχημένη χρονιά ήταν το 2012 για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Η τράπεζα του νομού μας συνέχισε την κερδοφόρα πορεία της, παρότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται ήδη στον έκτο χρόνο της ύφεσης. Στην τράπεζά μας συνεχίζουμε το στρατηγικό σχέδιο επέκτασης εντός του νομού. Μέσα στο 2012 λειτουργήσε το κατάστημα των Σοφάδων, το οποίο έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική. Σε λίγες μέρες ξεκινά και το κατάστημα του Μουζακίου, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο των τελικών δοκιμών. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας συνεχίζει και μέσα στην κρίση να μεγαλώνει. Τα μέλη της έχουν φτάσει πλέον τις 5.000 και στόχος μας είναι να γίνουν πολύ περισσότερα. Άλλωστε η τράπεζα αυτή έχει δώσει στους συνεταίρους πολύ υψηλές αποδόσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αποδόσεις που δεν έχουν σχέση με καμία άλλη επένδυση. Εκατομμύρια ευρώ έχουν επιστρέψει με τη μορφή μερισμάτων στα μέλη της.